Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Συνεπίκειαν οι αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτονικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, εν γεννήσει τη Μαρθενία ανεφύλαξα, εν δικημίσει τον κόσμο που κατέλειπες Θεοτόν και μετέστης προς την ζωή μη τη λυπάκουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες εκλυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάσιμον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρόνιμων τα έργα κατέφυγε και συγχώρηση των πνεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλινιμα των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσκομαι. Ευρώτησες Κύριε την γη σου. Εσπίτων επιστολής Πάντου το ανάγνωσμα. Τέκνον δείτε Χριστός ο λόγος και περί τούτον βούλο με σε διαβεβαιούστε την αφροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπε πιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασον. Εσύ Ιγάρ, ανωφελής και μάταιη, αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Μανθανέτος αν δε μετερή καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας κρύας ή να μειώσει να καρπεί. Ειρήνη σοι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Όξε σοι.
Κύριε, δόξα Σύ. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ημί σας θέτω άλλας της γης, εάν δε το άλλας μωρανθεί εν τίνη αληστήσετε, ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήν έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ημί σας θέτω φως του κόσμου, ούδυνατε πόλεις κρυβήν επάνω όλους κειμένου, ουδέ και ουσι λίχνο και τη θέσην αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανή. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι, εις το λαέτι δεσπότα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός αιώς του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοπρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την Θείαν Χάρη εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θείων ημών συνεργών και αντιλήπτωρα εν εις κατά το Θείον αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η πρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ο Θεός μόνο το πικρονίδωρο επί μισέως το λαός γλυκή μεταποίησας και τα βλαβερέτα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα, γεια σας τη αχράντους επιφανία. Αυτός και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο. Η δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος και πίσω αυτό γενέστε πάσα αριωμένης μεταλαμβάνωσης εξ αυτού αγιολογίας πήγαινε ιατρία παθών αγιασμών οίκων πάσα επιβουλής ορατής και αοράτου αλεξιτήριων. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση του Πνεύματος τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κλείνον Κύριε το ούσιο και επάκουσον ημών η Ιορδάνης τα δεξάμενος και αγιάσεις τα ήδη και ευλόγησον πάντας ημάς που έτσι κλείστο αυτό να φιέσουμε πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπιστεί τον αγιασμού σου με τη λήψη του κεραντισμού και γεννάς το μην Κύριε υγεία,
ψυχήστε και σώμα της παιδιάς. Και χαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και σε οποίο σου πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Σώσον Κύριε σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσων φυλάτων δωρεών αξίους ημας πίσων Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέμπουσα ιάματα της εν πίστη κραυγάζουσι την ευλογία σου άντρανε. Σ' ασθενείας ημών δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημί. Πατρός αηδίως υπάρχουν, επεδίμησας επί γη δε φιλανθρωπίαν, άνθρωπος γενόμενος και σκήνος της κοιμήνου, των του σωρωμόντων των κέντρων της επιγείου δράσεώς σου καταστήσας, νοθυλουμένη προς τον οίκον του Πατρός σου, ευλάβιαν υποδείξας. Προσέτην προσπίπτωμεν και σε οικεδεύομαι αγαθέωπος αγιάσεις των εκκλησιαστικών, το εκκλησιαστικών τούτο και λαογραφικών μουσείων, όπερε εγγενίζομεν σήμερον, τους δε επιμελώς εργασαμένους και κοπιάσαντας και θεαρέστου προσενεγώντας τα εκτιθέμενα όδε κοιμήλια πλουσίως, αντάμιψουν και επευλόγησουν. Ιδού γάρ σε βάσματα τίμια την κοινήν απόλαυση σπουδήν και θαυμασμού περιβάλλονται. Ιδέε πατέρες ημών, οι πατέρες ημών εφιλοτέχθησαν, εσεβάστησαν και διαφύλαξαν εικόνας, σεπτάς και γραφάς, αγίας, σκεύη, τίμια, ανάγλυφα και λειτουργήματα και άμφια λειτουργικά στην δημοσίαν και ιδιωτική λατρεία αναφερωμένων και καθηγιασμένων θησαυρών, διών, υποτροπαράδοτος θεοσέβεια των πανταχού, γης ορθοδόξων ομογενών μαρτυρείται και η βυζαντινή φιλοκαλία και παραδοσιακή τέχτσα γιωτά της Εκκλησίας ημών γνωρίζεται. Ούτω και τας παραδόσεις κρατούμεν και την παρακαταθήκην φυλάσσομεν από τις αυρίζοντες κληρονομία σεμνήν των πατέρων ημών και άσυλων και αλόβητων τηρούμεν αυτήν από πάσης φθοράς ιεροσυλίας και αρχαιοκαπηλίας. Συγκαραπρέπει και αποφύλλεται πάσα δόξα και μεγαλοπρέπεια τιμή άμα και προσκύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Πάνα Μωμαγίας αυτού Μητρός, να γίνουν δόξα για Πάνα Χριστού Αποστόλου, να γίνουν δόξα για Καρίνα και Μαρτύρων, να σου και Θεοφόρο Πατέρα ημών. Αγίων δόξα Αποστόλου και Ευαγγελιστίων, Θεομαθών, Θεομάρτυρος, Πολυκάρπους μης, τον Ιθοπική Σιμών Εκκλησία, ο Πατέρα μου Νικοδήμου, το Αγίου Ρητικό Νικολάου, Πλανά των Άξων Αθνασίου, Κυρίλου και Ιωσήφ των Παρίων, Αρσενή και Φιλοθέο των Επάρους, σας μικρό Σιμών Θεοκτής, Μυθυμναίας, της Αντινής ο Πάβας, της Άσης, Αγίου και Ιαματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, Εκδόξων ο Μάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού, του Ιναγής Πατρός Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σερές Καπαδοκίας, του Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, όν των Ιερών Λειψάνων, ευλαβώς επιτελούμε προσκύνηση.
και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Με χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση φτάσαμε σε αυτήν την πολυπόθητη ημέρα της πραγματοποιήσεως των εγγενείων, του αγιασμού των εγγενείων καλύτερα, αυτού του χώρου που αποτελούσε πόθον και επιθυμία από πολλών ετών των απανταχού φιλοδητών. Πόθον που εξέφρασε αρχικός και παλαιόθεν ο Σύλλογος Φιλοτητών Άξου και υλοποίησε τα τελευταία χρόνια και πραγματοποίησε με τη συνδρομή όλων των κατοίκων αυτού του χωριού αλλά και των εν Αθήνες ευρισκομένων και ιδιαιτέρως αγαπώντων την πατρίδα τους φιλοτητών, με την προσπάθεια η οποία κατευλήθη, επικεφαλής της οποίας ήταν και είναι ο πατήρ Ιωάννης Μανιός, ως εκ του νόμου και εκ των διατάξεων που καθορίζουν τα της λειτουργίας των Ιερών Ναών και των μεταυτών συνδεδεμένων ιδρυμάτων, πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και με τον κανονισμό που υφίσταται από 30 ετίες και πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Μουσείου. Ασφαλώς παρελήφθηκε από εκείνον μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια από τον προκάτοχό του, τον πατέρα Γεώργιο Προμπονά, ο οποίος ανέδειξε αυτό το σχολείο το οποίο έχει την ιστορία του ως κτίσμα εκκλησιαστικών, και θα μας πει ίσως αργότερο ο πατήρ Ιωάννης κάποια πράγματα. Και συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια η οποία είχε ξεκινήσει και ως πνευματικό κέντρο το επάνω μέρος αλλά και την προβολή και αξιοποίηση και δημιουργία αυτού του μουσείου, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου και τους ιερείς μας και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά και όλοι όσοι περιέβαλαν με αγάπη τη δημιουργία αυτού του μουσείου, και σήμερα επισήμως χαιρόμαστε αποτελέσματα, διότι αν επισήμως προμηνών είχαμε δει να ολοκληρώνεται το έργο και να λειτουργεί και καθ' όλη διάρκεια του καλοκαιριού αυτό το μουσείο με μια πολύ σημαντική συμμετοχή επισκεπτών. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, δεν έκανα προσφωνήσεις για να μην σας καθυστερώ και πάλι τους όλους τους αγαπητούς συμμετέχοντας, μόνο θα προσφωνήσω εκ μέρους και νομίζω εκπροσωπεί με την παρουσία του ο ομότιμος καθηγητής, ακαδημαϊκός και μέχρι πρότινος πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών Συμπατριώτης μας και κατά, θα λέγαμε και καθήλυνα αρμόδιος για αυτά τα θέματα ειδικός καθηγητής κύριος Στέφανος Ήμενος. Τον προσφωνώ και θα τον παρακαλέσω συνέχεια μαζί να κόψουμε και την κορδέλα των εγγενείων, και πάντοτε είναι πολύτιμη η συμβουλή του και η συμβολή του σε όλα αυτά τα έργα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας απόψε που κατακλείσατε αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι τόσο όμορφος, είναι τόσο γραφικός, ξεκουράζει τόσο πολύ την ψυχή και η θέα της, του ναού μας, της Παναγίας μας, αλλά και ο περιβάλλον χώρος που νομίζω ευρίσκεται το εγγενιαζόμενο απόψε μουσείο σε ένα τόπο μοναδικό και ιδηλιακό, και θα καταστεί από τα πάρα πολύ αγαπητά και προσφυλή μουσεία του νησιού μας, τόσο μάλλον καθώς είναι και πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση από τον κεντρικό δρόμο. Μάλιστα, ο κύριος Δήμαρχος σε κατηδία συζητήσεις μου έχει εκφράσει και πάρα πολλές σκέψεις για αυτή την αξιοποίηση.
Εύχομαι σε όλους σας η Παναγία μας που πρόσφατα εορτάσαμε τη μνήμη της να είναι σκέπη, βοηθός και προστασία όλων και όπως ακούσαμε και στο ανάγνωσμα σήμερα, εύχομαι πάντοτε Πατήρ Ιωάννη και λοιποί συνεργοί εν αγάπη και ομονία και ενότητη καλών έργων να προείσταστε. Να είστε όλοι καλά, να ζήσετε. Και λοιποί, αγαπητοί μου, κυρίες και κύριοι, εν πρώτης επιθυμώ να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου εις τον Τριαδικό Θεό και την υπερευλογημένη Θεοτόκο της οποίας την κοίμηση μεγαλοπρεπώς εορτάσαμε γιατί αξιωθήκαμε με την ευλογία και άδεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Καλλινίκου να εγκαινιάζουμε σήμερα το Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο του χωριού μας. Στις 15 Μαΐου 2022 εγκαινιάσατε Σεβασμιώτατε τον Άνω Χώρο που είναι το πνευματικό μας κέντρο μαζί με το παρακείμενο Αρχονταρίκη και σήμερα έχουμε την ευτυχία και τη χαρά να εγκαινιάσετε επίσης, επισήμως πλέον, το Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο το οποίο από τον Μάιο λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως όλοι γνωρίζετε, το όλο κτηριακό συγκρότημα ανήκει στον Ιερό Ενωριακό Ναό μας από τις θεμελιώσεις του εν λόγω κτηρίου από τις αρχές του 18ου αιώνα. Η Εκκλησία μας παραχωρούσε το κτίριο αυτό προς κοινή ωφέλεια με κυριότερη δραστηριότητα την εκπαιδευτική του προσφορά ως προς τον επάνω όροφο και την πρακτική του ως ελαιοτριβίου στον κάτω όροφο. Στο εν λόγω κτηριακό συγκρότημα της Εκκλησίας μας εκτελέστηκαν για πολύ καιρό οι επιβαλλόμενες τεχνικές και αισθητικές επεμβάσεις από την ταράτσα έως κάτω, οι οποίες υπήρξαν πολλαπλές, πολυδάπανες και χρονοβόρες. Μετά ακολούθησε ο εμπλουτισμός των τεσσάρων αιθουσών χώρων με τα εκθέματα που προσέφεραν και προσφέρουν συνέχεια οι συγχωριανοί μας. Αλλά και λυπήν αξιώτε δωρητέ και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αντάξιο των προσδοκιών ενός μεγάλου χωριού όπως το Φιλότι. Η Διοικητική Επιτροπή της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος βάσει του σχετικού κανονισμού της Ιεράς Συνόδου εργάστηκε με υποδειγματικό ζήλο ενισχυμένη και με την εθελοντική συνδρομή πολλών φιλοτητών. Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης και λειτουργίας του μουσείου μας δεν αποκλείεται κανείς. Το μουσείο αυτό που με φιλοπρόοδο πνεύμα ετοίμασε η Εκκλησία μας και η Ιερά μας Μητρόπολη θα είναι μουσείο όλων των φιλοτητών, αφού θα αποφέρει πολλά ωφέλη στο χωριό μας. Είναι αυτονόητες οι πολιτιστικές και οικονομικές ωφέλειες που θα προκύψουν. Κάθε προσφερόμενο αντικείμενο προς έκθεση έχει καταγραφεί στα επίσημα βιβλία με το όνομα του δωρητού και το όνομα του καθενός υπάρχει σε κάθε έκθεμα και έτσι διαιωνίζεται η προσφορά του. Για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου κοινοφελούς έργου οφείλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν. Πρώτον, το Εκκλησιαστικό μας Συμβούλιο, που με μεγάλη προθυμία και χαρά ενέκρινε προθήμως τη μεγάλη οικονομική ενίσχυση για την υποδομή του κτηριακού συγκροτήματος, καθώς επίσης και το συνεφημέριο μου πατέρα Γεώργιο Προμπονά για την προηγηθήσα επέμβαση και προσφορά πριν από ακριβώς 40 χρόνια. Δεύτερον, την Διοικητική και διοικητική Επιτροπή του Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείου Φιλωτίου, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής. Τρίτον, την ομάδα Αιγαίου για την προσφορά της, η οποία υλοποιήθηκε με τις ευγενικές χορηγίες που δόθηκαν εις μνήμη του Θέμου Λιανόπουλου, καθώς επίσης και τη σύζυγό του ιατρό Ειρήνη Ρουσάκη Λιανοπούλου για την καθοριστική της προσφορά. Τέταρτον, τον επιχειρηματία Δημήτριο Κοπελούζο και την νομική του σύμβουλο δικηγόρο Εκατερίνα Ηλία Ημέλου. Την μεγάλη ευεργέτιδα της Εκκλησίας μας, κυρία Ιουλιανή Νικολάου Προμπονά Κατζιλιέρη. Το διοικητή του αστυνομικού τμήματος Φιλωτή Γεώργιο Μιχαήλ Βασιλάκη, Εκκλησιαστικών Επίτροπων και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής του Μουσείου για τη Μεγάλη Βιβλιοθήκη στον επάνω χώρο του Πνευματικού Κέντρου, καθώς επίσης για την έμπρακτη συμμετοχή και ανιδιοτελή προσφορά του. Τον φίλο φιλοτήτη επιχειρηματία, ο οποίος επιθυμεί να μην αποκαλυφθεί το όνομά του και ο οποίος ενισχύει συνεχώς τη λειτουργία του μουσείου μας. Του Στέφανο Κωνσταντίνου Ψαρά, Κωνσταντίνου Γεωργίου Λιόφαγο, Μαρίνο Συριανό, Μένιο Κατσουρό
που προσέφεραν χρηματικά ποσά, καθώς επίσης την αρχιτέκτονα Άννα Βασιλάκη Καούδη για τις τεχνικές της συμβουλές και τον Γιώργο Στεφάνου Μουστάκη της Αλίκης για το συντονισμό των εργασιών. Τον Δήμαρχο Νάξου Δημήτρη Λιανό για την προσωπική του οικονομική ενίσχυση, καθώς επίσης τον πρόεδρο της κοινότητας Βασίλη Κρασά και τους αντιδημάρχους Νικόλαο Σιδερή, Εμμανουήλ Πολυκρέτη, Νικόλαο Βαθρακοχύλη, Ευάγγελο Παντελιά και Ευάγγελο Κατσαρά για την συμπαράσταση και στήριξη που μας προσέφεραν. Τον Σύλλογο Φιλοτητών, την πρόεδρο Χάιδο Μουστάκη, Παπαγιάννη, καθώς επίσης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τον Σύλλογο των Γυναικών Φιλοτίου, την πρόεδρο Ελένη Τζιώτη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Σύλλογο του Αθλητικού Συλλόγου, τον πρόεδρο Δημήτρη Καρκάνη, καθώς επίσης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Την κυρία Δέσποινα Γεωργίου Προμπονά, σύζυγο Αντωνίου Τζιώτη, για την πολύτιμη ανιδιοτελή ακάμαντη εθελοντική της προσφορά που επί 6 μήνες καθημερινώς εργαζόταν για το κάθε τι και την κάθε λεπτομέρεια, καθώς επίσης και τους πολύτιμους συνεργάτες της. Όλους τους Ιγοριανούς μας που προσέφεραν με προθυμία και αγάπη όλα αυτά τα εκθέματα, αντικείμενα που κοσμούν σήμερα το μουσείο μας και θα δείτε σε λίγο. Όλα τα συνεργεία, τους τεχνίτας και τους εργάτας που εργάστηκαν πέρα του ωραρίου, τους σιδηρουργούς, ηλεκολόγους, ηλεκτρομαντιστάς, κληρουργούς, εμπειροτέχνας, οικοδόμους και λοιπούς. Και την Εκατερίνη Νικολάου Βάσιλα για την φύλαξη και την ξενάγηση. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου Σιχοριανοί, το Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Φιλοτίου θα αποτελεί ένα κόσμημα και εστία προσέλευσης χιλιάδων επισκεπτών με πολλαπλά ωφέλη για το χωριό μας. Είναι ένα όνειρο πολλών δεκαετιών που επιτέλους με τη βοήθεια της Παναγίας μας και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας εκπληρώθηκε. Να διαβάσουμε τον χαιρετισμό από τους 4 βουλευτές του νομού μας. Χαιρετισμός από πρώην Υπουργό Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Ιωάννη Βρούτσι. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, σεβαστό Ιερατείο, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συμπατριώτες μας. Δυστυχώς, οι κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις δεν καθιστούν δυνατή την παρουσία μου σήμερα στα εγγένεια του Λαογραφικού Μουσείου του Φιλωτίου, μια τόσο ξεχωριστή ημέρα για το χωριό μας, αλλά και για ολόκληρη την Άξο. Πιστέψτε μας, βρίσκομαι νοερά κοντά σας. Το Λαογραφικό Μουσείο του Φιλωτίου θα αποτελέσει μια σημαντική ιστορική παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον του χωριού, αλλά και του νησιού μας. Τα μοναδικά εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα των προγόνων μας αναβιώνουν για σημαντική ιστορική περίοδο του νησιού μας και διατηρούν άσβεστα στη μνήμη όλων εμάς αλλά και των επομένων γενεών τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου αυτού. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστάς της συλλογικής προσπάθειας αυτής για την εξαιρετική τους δουλειά και την προσωπική τους προσφορά. Με ιδιαίτερη εκτίμηση ο κοινοβουλευτικός επρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδου, Ιωάννης Βρούτσης. Η κυρία Κατερίνα Μονογιού, βουλευτής Κυκλάδου. Αξιότιμοι φίλες και φίλοι, αγαπητοί φιλοτίτες, βρίσκομαι στην Αθήνα καθώς αύριο το πρωί πραγματοποιείται έκτακτη συζήτηση πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής και η διασύνδεση δεν μου επιτρέπει να παραβρεθώ σήμερα στα εγγένεια του Εκκλησιαστικού Λαογραφικού Μουσείου σας. Η σκέψη μου όμως είναι μαζί σας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο φιλοπρόοδο και αγαπητό σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κύριο Καλίνικο για το σπουδαίο έργο και την προσφορά του, το Γενικό Αρχιερατικό Επόπτη Νήσου Νάξου Ιερέα Ιωάννη Μανιό για την αδιάκοπη δράση του και τη σπουδαία προσφορά του στο φιλότη μας, στους εθελοντάς μας και στους δωρήτριες οικογένειες
που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να πραγματοποιηθούν τα σημερινά εγγέλια. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και σε όλους εσάς, σε όλους τους φιλοτίτες που μέσα από την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον τόπο σας, αποτελείτε τον πυλώνα της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της προόδρου του τόπου. Είμαι βέβαιη ότι το νέο Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο Φιλωτίου θα αποτελέσει για μικρούς και μεγάλους χώρο πνευματικής καλλιέργειας και πνευματικής ανάτασης και θα μεταφέρει στη νέα γενιά ιδανικά και αξίες που θα τους συντροφεύουν για όλη τους τη ζωή. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι σε όλους όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίηση των σημερινών εγγενείων. Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων Νέα Δημοκρατία. Δεσιμολογιότατε Γενική Αρχιερατική Επόπτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μου αποστείλατε για τα εγγένεια του Εκκλησιαστικού Λαογραφικού Μουσείου Φιλωτίου. Δυστυχώς, λόγω ανελειμμένων κοινωνικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ στα σημερινά εγγένεια. Είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάττουμε την ιστορία μας και τη θρησκευτική και πολιτική μας κληρονομιά και η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, δεν θα μπορούσε να υστερεί σε αυτό. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από τη θέση του εκπροσώπου του νομού Κυκλάδος στη Βουλή των Ελλήνων θα σταθώ πολύτιμος αρρωγός στο σημαντικό σας έργο. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Φίλιππος Φόρτωμας. Ο κύριος Νικόλαος Ιρμαλένιος, βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, προς την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμής Θεοτόκου Φιλωτίου Νάξου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παραβρεθώ στις λατρευτικές εκδηλώσεις της 25ης Αυγούστου 2022 με την ευκαιρία της υποδοχής της Παλαιάς Ιεράς Λειψανοθήκης και των εγγενείων του Πνευματικού Κέντρου του Εκκλησιαστικού Λαογραφικού Μουσείου Φιλωτίου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ διότι βρίσκομαι στον τόπο καταγωγής μου τη Μήλο και την Παρασκευή το πρωί θα πρέπει να παραβρεθώ στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία των εκδηλώσεών σας που θα έχουν τη λαμπρότητα που αρμόζουν σε αυτές, με εκτίμηση Νίκος Ιρμαλένιος. Η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Ευδοκία Μεταφορών και Επικοινωνιών, κυρία Ευδοκία Κατσάνη. Σεβασμιότατε, αγαπητοί κληρικοί μας, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης σου, αγαπημένοι συγχωριανοί μου. Δυστυχώς μια ανηλυμένη υποχρέωσή μου για την περιφέρεια με αναγκάζει να βρίσκομαι σήμερα στη Ρόδο και μου στερεί τη χαρά να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στα λαμπρά εγγένεια του Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείου στο χωριό μας. Ένα μνημείο πολιτικής και θρησκευτικής παράδοσης που αποτελεί το επιστέγασμα μιας συλλογικής εντελοντικής προσπάθειας μεταξύ των Ιερών Πατέρων μας καθώς και των συγχωριανών μας. Ένα όνειρο ετών έχει πλέον στέγη και ανοίγει επίσημα τις πύλες του στο κοινό. Ένα συγκινησιακός χώρος που ανακλίζει η ιστορία μας σε κάθε γωνιά και μας υπενθυμίζει ότι η παράδοση και η ορθοδοξία είναι οι βασικοί πυλώνες που μας κρατούν ενωμένους πάντα σαν έθνος τα χρόνια της ιστορίας μας. Είμαι συγκινημένη και υπερήφανη για αυτό το μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς που κοσμεί πλέον το χωριό μας. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν σκληρά για αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα και δεν θα μιλήσω ονομαστικά για τον καθένα γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που έβαλαν από ένα λιθαράκι στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ο Θεός μας θα είναι υπερήφανος από εκεί ψηλά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Η παράδοσή μας είναι η ταυτότητά μας και η ορθοδοξία η πηξίδα της ζωής μας και αυτό το μουσείο τα εμπεριέχει και τα δύο. Ευδοκία Κατσάνη, Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών. Νομίζω αφού ακούσαμε τους απόντες, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο και στους παρόντες, έτσι, άξιον και δίκαιον. Λοιπόν, θα ήθελα να πείτε όλοι οι παρόντες, επίσημοι και εκπρόσωποι, δυο λόγια σύντομα, ένα χαιρετισμό θα είναι για μας πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον προσφυλέστατο και σεβαστό μου καθηγητή και ακαδημαϊκό, τον κύριο Ήμελο, να μας πει δυο λόγια. Ο κύριος Δήμαρχος προηγείται ένα δημάρχος. Λόγω ακαδημαϊκού κύρους και παλαιότητος, έτσι.
Σεβασμιότατε συμφιλέτα, επίσκοπε Παρονοξίας, Μητροπολίτη Παρονοξίας. Πολλά ελέγχθησαν εδώ και είναι όλα ωραία. Ναι. Σε μένα θα επιτρέψω να πω 2-3 λόγια που αφορούν δύο θέματα. Το ένα είναι ιστορικό, το οποίο γνωρίζετε πολύ λίγοι, και το άλλο είναι πρακτικό, που δεν γνωρίζει κανένας. Το ιστορικό. Εδώ πέρα στο χώρο που είμαστε, έχουν γίνει αγώνες, και αγώνες συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν θεμελιωθεί με κείμενα, δεν είναι απλές παραδόσεις και τα λοιπά. Το 1715, δύο αδέλφια φιλοτίτες επεχείρησαν εδώ να φτιάξουν ένα ελαιοτιβίο για την Παναγία. Ειδοποιήθησαν από τους φράγκους οι οποίοι κατήχαν το χώρο ότι αυτός ο χώρος μας ανήκει, ότι έχει γίνει δικαστήριο, ότι το δικαστήριο μας έχει δικαιώσει, είναι δικό μας και μην τολμήσετε με διάφορα ζορμπαλίκια, δηλαδή εντός εισαγωγικών ναηλίκια, ξέρω εγώ, να φτιάξει. Και έτσι αιματεώθη το θέμα το 1715. Αυτό που ισχύει τώρα και είναι πρακτικό, σεβασμιότητα, και δεν το γνωρίζετε, όχι εσείς κανένας. Εσείς εδώ δεν έχετε ένα μουσείο, έχετε δύο. Το ένα μουσείο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, αυτός ο χώρος. Και το άλλο μουσείο είναι το ελαιοτριβείο. Το ελαιοτριβείο αυτό κάθε αυτό αποτελεί μουσείο. Είναι στοιχείο της προβιομηχανικής βιομηχανίας. Επομένως εδώ πρέπει να συστήσω με τους υπευθύνους, ναι, ότι υπάρχουν δύο είσοδοι. Μία είσοδος είναι αυτή και μία είσοδος είναι εκείνη. Αυτοί που θέλουν να έρθουν μπορούν να πάνε σε εκείνη, μπορούν να πάνε και στα δύο. Μία θύρα που έχει ανοίξει εκεί πέρα μέσα για να μπορείτε να επικοινωνείτε, καλό είναι να χρησιμοποιείτε μόνο για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα. Αυτός ο επισκέπτης που έρχεται εδώ πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν δύο μουσεία. Και ήθελα να σας πω ότι αυτό, ναι, ήθελα να σας πω ότι αυτό δεύτερο που σας είπα, που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι από αυτά που είναι, πώς τον κινούνται έτσι στην, θα λέγε κάνεις και σήμερα και χθες και προχθές και τα λοιπά, είναι θα λέγα του σειρμού. Δηλαδή αυτή η προβιομηχανική βιομηχανία είναι αυτή η οποία ενδιαφέρει σήμερα και όχι φυσικά σήμερα που έχει παραδείγει όλες τις πολιτικές και τα λοιπά. Λοιπόν, ήθελα να σας παρακαλώσω πολύ την θύρα να την κλείσετε και να μπαίνετε μόνο εσείς. Μουσεία να είναι 2-1-2 και να γίνεται προσπάθεια, γιατί υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος, να εμπλουτιστούν τα μουσεία αυτά και με έργα και με αντικείμενα, για να μπορούν κάποτε να είναι, επιτρέψτε να το πω, να είναι πραγματικά μουσεία. Δηλαδή να μην είναι απλώς συλλογές, να είναι πραγματικά μουσεία. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ως, ας υποθέσουμε έτσι, και ειδικός και τα λοιπά. Αύριο θα σας δώσω, θα δώσω στο μουσείο εκεί τον έκτο τόμο από τα ταπεινά μου συγγράμματα, όπου γίνεται λόγος εκεί για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τον τόπο και την ιστορία του τόπου εδώ. Δεν έχω όλους τους τόμους, αυτό έχω μόνο τον έκτο, θα σας τον δώσω και θα σας φέρω και τους άλλους 5 τόμους. Η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το μουσείο γενικά και εκείνο, ναι, και να έχει μια περισσότερη πνευματικότητα, με μια μικρή βιβλιοθήκη η οποία θα υπάρχει και η οποία θα κατατοπίζει το αναγνώστη. Κάνω ένα παράδειγμα τώρα, ένα σωστό παράδειγμα και τελειώνω. Μέσα στο μουσείο υπάρχουν κάτι μεθύρες. Για τη λέξη μεθύρα
Ο μοναδικός που έχει γράψει επιστημονικά, όχι περιγραφικά μόνο, είναι ο αυτός που μιλεί εκεί πέρα. Και έδωσα το ανάτυπο να κρέμεται εκεί πέρα, ώστε όποιος μπει μέσα να μπορεί να το διαβάσει. Έχει δε μια ονομασία η οποία είναι μοναδική στην Άξο. Αν του αλλάξετε την ορθογραφία, υπάρχει και στις αυτές των συγκεκριτές, στα δεκάνησα, αλλά σημαίνει φίδι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Κατόπιν αυτού, ό,τι μπορεί κανείς να προσφέρει, βεβαίως να προσφέρει κλπ. Και πρέπει όλοι να το αισθαντούμε ως καθήκον. Ναι, που να μας ενδιαφέρει, γιατί είναι η ιστορία του τόπου μας, ιστορία των προγόνων μας κτλ. Σας ευχαριστώ υπερβαλλόν για την ενέργεια. Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Εγώ θα ήθελα να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία που είχε κλήρος του λαός προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρουσία των λαογραφικών εκκλησιαστικών μουσείων στο Φιλότι. Και αυτός ο καρπός είναι πολύ σημαντικός. Σίγουρα θα εξελιχθεί, όπως είπε και ο κύριος Σίμελος. Και είναι πολύ σημαντικό για μας τους νεότερους, έτσι, να διατηρούμε τη μνήμη, γιατί η πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου και όλων που ασχοληθήκαν αισθηματικά και περισσώσανε τα αντικείμενα και τα προβάλλουνε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω να σας πω. Καλή επιτυχία, καλό τάξιδο, πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δραστηριοποιήθηκαν ανιδιωτελώς. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Ανιδιωτελώς εργάστηκε πάρα πολύς κόσμος για να γίνει, να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το καρπό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τι δείχνει, ένα παράδειγμα που έτσι μπορούμε να πάμε πολλά πράγματα μπροστά στο Δήμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως και του Δήμου Νάξου και πρώην βουλευτής Κυκλάδων, κύριος Χατζιανδρέου. Σεβασμιότατε, σεβαστό ιερατείο, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώην Δήμαρχοι, βλέπω εδώ τον κύριο Μαργαρίτη, τον κύριο Βασιλάκη, τον κύριο Μπαρδάνη. Κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα σήμερα χαρούμενος που βρίσκομαι στα εγγένεια αυτού εδώ πέρα του μουσείου. Γιατί σηματοδοτεί ένα στοιχείο που επιπλέον προστίθεται στην πνευματικότητα αυτού εδώ του νησιού. Και μάλιστα έχει στοιχεία τέτοια τα οποία πρέπει να δουν και να κάνουν κτήμα τους οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, η παράδοσή μας, ο πολιτισμός μας, το περιβάλλον. Αυτό που πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξουμε και να παραδώσουμε στους επόμενους. Εάν σήμερα η Νάξος είναι ένας τόπος προορισμού, είναι για όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν εμείς έχουμε μια σημαντική υποχρέωση να τα διαφυλάξουμε, να τα συντηρήσουμε και να τα παραδώσουμε. Σεβασμιότατε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση και να πω ότι η προσφορά του Ιερατικού Συμβουλίου του Φιλωτίου ήταν πάρα πολύ σημαντική και το έργο θα το δούμε σε λίγο. Αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να πούμε και συγχαρητήρια σε εσάς που χάρη στην πνευματική σας εδώ έμπνευση και καθοδήγηση δημιουργούνται στην Άξο πάρα πολλές τέτοιες δράσεις. Μαζί με την αυτοδιοίκηση η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει τα νησιά μας μπροστά. Συγχαρητήρια σε όλους και πάλι ευχαριστώ. Ο Φιλωτίτης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής, κύριος Γεώργιος Ανομερίτης. Σεβασμιότατε,
Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, ένα μουσείο δεν είναι ένα άθροισμα αντικειμένων. Όταν μπούμε μέσα, δεν θα δούμε αν είναι ωραίοι οι καθρέφτες, ούτε αν είναι ωραία τα δάζα ή στην άλλη αίθουσα, αν είναι ωραίες οι εικόνες, ενδιαφέρουσες, παλιές, νέες. Εδώ μέσα είναι η ιστορική μνήμη του νησιού, δηλαδή των προγόνων μας. Αυτούς θα δούμε σε κάθε αντικείμενο. Και σε αυτούς πρέπει σήμερα να στρέψουμε την ψυχή μας, τη σκέψη μας, για να τους ευχαριστήσουμε, γιατί όλα αυτά κατασκευάστηκαν από χέρια ανθρώπων, από χέρια προγόνων, και έχουν μέσα τους ενσωματώσει εκείνη την αγάπη που σήμερα οι προγονείς μας μας μεταφέρουν. Θέλω να συγχαρώ, Παπαγιάννη, όλα τα μέλη της Δικούς Επιτροπής και εσένα προσωπικά, και φυσικά πάνω απ' όλα το Σεβασμιότατο, τον οποίο από πολύ παλιά γνωρίζω το ενδιαφέρον του για τη δημιουργία αυτού του μουσείου, και είμαι βέβαιος ότι το Φιλότι αποκτά έναν πόλο επίσκεψης, έναν πόλο ενδιαφέροντος, έναν ακόμα πόλο για, όχι μόνο για τους συμπολίτες, όχι μόνο για τους νεαξιώτες, αλλά για τους χιλιάδες πολίτες που περνάνε από αυτό το νησί. Να ξέρουν ότι αυτό το νησί δεν έχει ωραία πατάτα ή ωραίο τυρί, έχει μόνο, έχει να επιδείξει και πολλά άλλα πράγματα, και ένα από αυτά θα είναι το Λαογραφικό και Θρησκευτικό Μουσείο, το οποίο όλοι, εφόσον κατέχετε αντικείμενα ειδικής ιστορικής αξίας, θα πρέπει σε συνεννόηση με την Επιτροπή και τον Παπαγιάννη να τα φέρετε για να τα εκθέσουμε εδώ. Ευχαριστώ. Οι παριστάμενοι διατελέσαντες πρώην δήμαρχοι, αν επιθυμούν, να απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Σημειώτατε, κύριε Καρμανική, θέλω να πω ότι είμαι και εγώ ιδιαίτερα ευχαριστημένος και ιδιαίτερα συγκινημένος που ένας χώρος ακόμα πολιτισμού δημιουργείται στην Άξο μας. Θεωρώ, όπως έχω προκαλέσει και όλα τα υπόλοιπα χωριά, για την προσπάθεια πάντα δημιουργίας μουσείων. Τα μουσεία αποτελούν το χώρο πολιτισμού, αποτελούν το χώρο μνήμης, το χώρο σεβασμού στην ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα και θέλω να εκφράσω ιδιαίτερα τα συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στον Παπαγιάννη, στην Επιτροπή, καθώς επίσης και φυσικά στον Σεβασμιότατο, για την προσπάθεια όλη αυτή, αλλά βέβαια και σε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει βοηθήσει, έχει προσφέρει, και ερχόμαστε σημερινή ημέρα για να απολαύσουμε το τεράστιας αξίας αυτό εκκλησιαστικό μουσείο, και το οποίο θα προσφέρει, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, πάρα πολύ και στους επισκέπτες. Είναι ανάγκη, και Σεβασμιότατε, να γνωρίζετε ότι το θέλει ο κόσμος, ο επισκέπτης, όταν έρχεται όχι μόνο να πενακεί τον καφέ του, αλλά να βρει και ένα σημείο το οποίο θα επισκεφθεί και να απολαύσει και να δει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου αυτού. Είναι, εμείς το έχουμε δει τουλάχιστον στην Αμπύρανθο, ότι τα 6 μουσεία που υπάρχουν αποτελούν τρομακτικό πόλο έλξης για όλους τους επισκέπτες. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας και να πω καλή επιτυχία και καλή πορεία σε αυτό το μεγάλο έργο.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι αυτοδιοικητικοί και πολιτικοί, κύριε Καρμακέ, κυρίες και κύριοι. Προσθέτω στις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των προλαρισάντων και τις δικές μου και για να μην σας κουράζω θα ήθελα να πω μόνο κάτι που ίσως δεν έχει προθεί, όχι δεν έχει προθεί, αλλά είναι πάντα στο μυαλό μας. Θα ήθελα η πολιτική και η αυτοδιοικητική από την εμπειρία που έχω από το παρελθόν να νιώθουν ότι την επόμενη χρονιά που θα επισκεφθούν ένα χώρο, ένα χωριό για οποιοδήποτε θέμα, όπως είναι και αυτός ένας χώρος πολιτισμού, θα είναι ικανοποιημένοι και θα έχουν πράξει το καθήκον τους, δηλαδή τι, να έχουν προσφέρει αυτά που πρέπει, ώστε αυτός ο χώρος εδώ ή και άλλοι χώροι πολιτισμού, όπως είναι ο πύργος του Χυμάρου, είναι το σπέλαιο του ΖΑ, να έχουν χρηματοδοτηθεί αναλόγως, ώστε να δείξουν και έμπρακτα την αγάπη τους για τον πολιτισμό και την συμπαράστασή τους σε αυτούς εδώ, τους σεβασμιότατο και όλους τους άλλους που αγωνιούν, αγωνίζονται και πονούν για τον τόπο τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαρδάνης θα προσέλθει. Όχι. Η πρόεδρος του Συλλόγου Φιλιοτητών, κυρία Χάιδο Μουστάκη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτε μας, κύριε Καλίνικε, Παπαγιάννη μας, σεβαστό Ιερατείο, φίλες και φίλοι. Το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Φιλοτητών εκφράζει τα συγχαρητήριά του για το μεγαλόπνο τούτο έργο. Στο σεβασμιότατό μας, ο οποίος ενισχύει, πλουτίζει, προβάλλει τον τόπο μας με την ίδρυση του μουσείου και την προστασία ανεκτήμητων εκκλησιαστικών και λογραφικών θησαυρών. Συγχαρητήρια στον Παπαγιάννη μας, στην Εκκλησιαστική Επιτροπή και σε όλους εκείνους οι οποίοι μόχθησαν και εκ της όποιας θέσεώς των προσέφεραν ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Φιλοτητών είναι σύμπλεο και πρόθυμο σε έργα που ανυψώνουν και διαμορφώνουν τον πολιτισμό του χωριού μας με πνεύμα συνεργασίας και σύμπνοιας. Ως πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου μας εκφράζω τη χαρά και την ικανοποίηση όλων μας καθώσον, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, καθώσον μάλιστα όραμα πολλών ετών και στόχος στην πολιτιστική συνείδησή του ήταν η ίδρυση μουσείου, πάντα υπό την παρότριση και καθοδήγηση πεφωτισμένων ταγών του τόπου μας. Και τώρα έγινε πραγματικότητα. Σπουδαία η σημερινή ημέρα, θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Ο πρόεδρος του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Νάξου. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε. Ο Αθλητικός Σύλλογος συγχαίρει την προσπάθεια αυτή της δημιουργίας του Εκκλησιαστικού Λαογραφικού Μουσείου και δηλώνει παρόν σε ό,τι συντελεί στην πολιτιστική ανάπτυξη του Φιλωτίου και τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει. Να είστε καλά. Εκ μέρους της τοπικής κοινότητας Φιλωτίου, ο αντιπρόεδρος αυτής, κύριος Χαρίλαος Μανιός. Πατέρες και αδερφοί, σήμερα βιώνουμε μια ευλογημένη στιγμή, μια στιγμή που παραμερίζονται διαφορές μεταξύ μας, θεολογικές και άλλες, και χαιρόμαστε να ύψει το γεγονός πολιτισμού, την ίδρυση του Εκκλησιαστικού Μουσείου. Είναι στιγμή χαρά, στιγμή δοξολογία στο Θεό από τους φιλόθεους φιλωτήτες. Παραφράζοντας τον μέγιστο Ντοστογεύσκη, όπου δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται, θα πω ότι όπου υπάρχει Θεός όλα τα χριστά και όλα τα καλά επιτρέπονται. Αυτά κατά αυτά τα εκθέματα είναι καταγιασμένα κομμάτια της Θείας Λειτουργίας και της θρησκευτικής μας παράδοσης και όχι μόνο. Επιπλέον σήμερα τιμούμε στο πρόσωπο του εκλειπώντος όλους τους εθνικούς ευεργέτες όλων των αιώνων.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κοινότητα με κάθε τρόπο θα σταθεί όχι μόνο αρρωγός, αλλά και πρωτοπόρος σε τέτοιες εκδηλώσεις πολιτισμού και δράσεις. Είναι καθήκον όλων μας να το αγκαλιάσουμε το μουσείο. Το Φιλότι πρέπει να σεμνύνεται το Εκκλησιαστικό και Λογραφικό Μουσείο, μοναδικό ευαγές ίδρυμα που ενισχύει την αυτοσυνειδησία μας, τονώνει την πολιτιστική μας ιδιοπροσωπία και αφήνει αναλύωτο το θρησκευτικό μας φρόνημα. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Φιλωτίου, κυρία Ελένη Τζιώτη. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες. Σήμερα γιορτάζουν την πραγματοποίηση του ονείρου χρόνων των φιλοτητών για ένα λογογραφικό μουσείο. Το βλέπουμε και χαιρόμαστε. Εύχομαι να γεμίσει με περισσότερα εκθέματα. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Λογογραφικού Μουσείου Φιλωτίου. Συγχαρητήρια στους δωρητές των εκθεμάτων και σε όλους τους εθελοντές που κουράστηκαν για να βλέπουμε και να χαιρόμαστε το μουσείο μας. Εδώ επισκέψεις θα μάθει πώς ζούσαν οι παππούδες του, πόσο κουράζονταν στην καθημερινότητά τους, για να έχουμε εμείς ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. Καλό ρίζικο, ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων, κύριος Εμμανουήλ Καλαϊτζής. Καλησπέρα σας. Επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί, να μην παραβάνουμε τα ίδια, συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν να φτιάξει το μουσείο αυτό και από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μέχρι τον πιο απλό, να φανταστείτε πώς ήταν στην αρχή και πώς έχει φτιαχτεί τώρα. Τώρα το βλέπουμε τελειωμένο. Για να γίνει αυτό έχει προηγηθεί πάρα πολύ μεγάλη εργασία. Σε αυτούς λοιπόν οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και λέμε και στον Δήμαρχο και στον κάθε Δήμαρχο που θα διοικεί την Άξο να κοιτάξει τα επάνω χωριά, να βοηθηθούν ώστε να φτιάχνουν μουσεία και διάφορα τέτοια έργα, διότι ο πολιτισμός, από ό,τι ξέρω, σαν ονάς, μα τι, από αυτό ακριβώς. Και πρέπει να βοηθηθούν να γίνουν και άλλα μουσεία στα επάνω χωριά. Συγχαρητήρια και πάλι σε όσους βοήθησαν αυτό το σκοπό. Επειδή είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη και παραλήψεις, θα ήθελα να παρακαλέσω όποιος, γιατί βλέπουμε και καλούμε, όποιος θεωρεί ότι θέλει να πει κάτι, πολύ ευχαρίστως, να πει το χαιρετισμό του. Απλώς θα πάρω λίγο από την ατάκα του κύριου, να πω, μουσεία πολλά έχουν τα πάνω χωριά. Πρακτικά θέματα πιο πολλά θέλουμε στα πάνω χωριά και ιδιαίτερα το χειμώνα που μένουμε εδώ εμείς και ο τουρισμός δεν υπάρχει, προβλήματα με τα σχολεία, προσβάσεις, προβλήματα πρακτικά των ανθρώπων, καθημερινότητας, αυτά τα μεγάλα τα ορεινά μας χωριά, τα απομακρυσμένα έχουν πολλά προβλήματα και τα ξέρετε κύριε Δήμαρχε. Για το έργο εκεί είναι είπε. Εντάξει, εκεί είναι άλλοι παράγραφες, άλλοι παράμετρες. Λοιπόν, για το Δήμο, λέω ναι, πόσο πολύ. Σε όλα μας συμπαίστε, αλλά θέλω να πω ότι τα ορεινά μας χωριά έχουν και κυρίως το πρόβλημα το πληθυσμιακό. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι αδειάζουν τα χωριά μας πάνω, αδειάζουν. Ειδικά μερικά χωριά το χειμώνα έχουν από 17 μέχρι 40 κατοίκους. Τα μετράμε όταν πηγαίνουμε έναν-ένα τους κατοίκους που είναι και κάθε χρόνο μειώνονται. Αυτό το πρόβλημα το δημογραφικό της ορεινής Νάξου, βέβαια το παρήγορο είναι δεν φεύγουν τις τελευταίες δεκαετίες. Μεταναστεύουν στην πρωτεύουσα και έχουν γίνει πολλαπλάσια σε πληθυσμό χωριά εντός της χώρας της Νάξου. Την Κυριακή σαν πύρανθο είχα στο εκκλησίασμα πάρα πολλά παιδάκια και τους είπα, χαίρομαι που τα βλέπω, αλλά βλέπω δεν απεραθητάκια ντόπια, είναι εξ Αθηνών, καταγόμενοι και προερχόμενοι. Λοιπόν, τρία παλικάρια μιας οικογένειας, ακούσατε, με γιαγιά απεραθήτησα, θα ξέρεις, γνωρίζω την θα γνωρίζω. Με γιαγιά απεραθήτησα, που έχουν 18 παιδιά, δόξα τω Θεώ εν ζωή, ένα εγγόνι, ένα δωρησιδιάκο μου, ένα εγγόνι, μια εγγονία εξ αυτών,
Η ειρήνη είναι και εδώ ανάμεσά σας. Περιμένω και το πρώτο του παιδάκι. Είναι εξ αυτής οικογένειας, τρία δηλαδή αδέλφια του πατέρα τους, που είναι και εδώ το Θεός, θα εγκατασταθούν στο χωριό. Στην απλήρα του καλοκαιριού, το χειμώνα θα μείνουν εκεί. Μόνιμοι κάτοικοι. Να λοιπόν το παρήγορο σημείο. Αν υπάρχει αυτή η επανάκαμψη στα χωριά, τα ορεινά της ΝΑΤΣ μας, αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορέσει να συμβεί. Γιατί μην μόνο με μουσεία ασχολούμεθα, αλλά και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έλα. Ο ιστορικός πλέον διευθυντής του χωριού, του ελληνικού χωριού. Καλησπέρα σας. Ποιος είναι? Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, τοπικής αυτοδιοίκησης κύριοι, αβαβήτα βαθμού, κύριε καθηγητά. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια, την αξία του μουσείου, το πόσο συγχαρητήρια δίνουμε όλοι στους εμπνευστές, αυτούς που δούλεψαν έναν ιδιωτελώς πάνω απ' όλα για να γίνει αυτό. Εμείς ως σχολείο είμαστε οι πρώτοι επισκέπτες εδώ στο μουσείο. Με την πρώτη μέρα που άνοιξε το μουσείο, η πόρτα πριν ανοίξει, ζητήσαμε από τους αρμόδιους εδώ να έρθουμε να το επισκεφτούμε. Είδαμε στα μάτια των παιδιών τη χαρά όταν αντίκρισαν αυτό το χώρο. Γιατί πρέπει να μεταπαραδέψουμε στους νέους μας τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας, να είναι η κοινωνία μας μια κοινωνία σταθερή που να πιστεύει σε ιδανικά. Νιώθω ως εκπαιδευτικός εδώ και ως μόνιμος κάτοικος μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί όλα αυτά, το μουσείο, το σχολείο, φασολά που γίνονται όλα αυτά, βοηθούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο χωριό μας, στην αναβάθμιση του πολιτισμού, και αυτό με καθιστά εμένα και τους χωριανούς μας ιδιαίτερα ευτυχείς. Και πρέπει όλοι μας να δείχνουμε σύμπνοια, να δείχνουμε μεταξύ μας να υπάρχει ενότητα, ανιδιοτέλεια, και όλοι να βλέπουμε ένα, το καλό και την πρόοδο του χωριού μας, και μαζί να αγωνιζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους πολιτικούς, για ό,τι καλύτερο μπορούμε για την αναβάθμιση εδώ του πολιτισμού. Του πολιτισμού στο χωριό μας και της ποιότητας της ζωής των χωριανού μας. Σας ευχαριστώ, να μην σας κουράσω άλλο. Ελάτε κοντά μου. Ελάτε όλοι. Ο κύριος Ανομερίτης που είναι στα μουσεία. Ελάτε κύριε καθηγητά μου, ελάτε όλοι. Έλα δήμαρχε, λέω είσαι ψηλός και πάει και πιο. Πιάστε μαζί το. Εγώ θα κάτσω πιο πίσω. Πιάστε την κορδελίτσα, πιάστε την κορδελίτσα. Δεξιά αριστερά. Πιάστε την κορδελίτσα. Έλα. Έλα λίγο μαζί. Όχι εσύ μόνος. Μαζί. Είσαι υπερβολικός. Αργά, αργά και βασανιστικά. Κάνεις όλο το φλάσ. Όχι, λίγο, λίγο ακόμη, λίγο ακόμη. Μπράβο! 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 Από ηλεκτροφείο άρχισε το πρώτο και μετά. Από ηλεκτροφείο άρχισε. Από ηλεκτροφείο είναι ότι το έλεον. Ναι, ναι, ναι. Να βάλει τη μάσκα. Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θέλει μερικά ή πολλά να κουβαλάει. Αλλά πρέπει να ξέρετε. Εκεί θα γίνει μια μικρή βιβλιοθήκη
φιλοξενήσω διάφορα βιβλία που έχουμε σχέση με στα ωραία που πρέπει να φέρετε και το μάγιο το ελληνικό βίο. Ξέρετε πώς κινείται αυτό εδώ. Απάνω εδώ στα βόλτα μπορεί να πάρει μια πολυκατοικία και να αντέξει. Και εκεί είναι το άρωτο, το ισιώδιο άρωτο. Και έχω γράψει μια μελέτη που κάνει ανακοίνωση στο εξωτερικό. Έχω βρει, δεν ακριβώς τώρα, 140-150 ή περισσότερο τύπους ισιωδίου άρρωστος. Θα τα φέρω όλα αυτά σε ανάτυπα εδώ, θα κρέμονται και πέρα όποιος θέλει να το μία προθήκη. Λοιπόν, σεβασμιότατε, όσοι μπαίνουν εδώ, εδώ θα βγαίνουν από εδώ, θα βγαίνουν στο άλλο μουσείο. Έτσι πέσουν. Και οι φίλοι άνθρωποι κλεισμένοι είστε. Και οι φίλοι άνθρωποι κλεισμένοι είστε. Και οι φίλοι άνθρωποι κλεισμένοι είστε. Κύριε, και κλεισμένοι τον κύριο, δεν θα είναι μόνο για αυτούς που εργάζονται μέσα. Είναι άλλος χώρος, αλλά όταν γίνει, θα δείτε για την αγορά.